Κορίτσια, γεια σας. Να με συμπαθάτε οι άνδρες που με το καλησπέρα σας λέω κορίτσια, αλλά τι να κάνουμε, αυτή η εκπομπή είναι για γυναίκες μόνο. Βέβαια, όχι ότι θα βλάψει πολλούς από εσάς να μας βλέπετε, διότι, πώς να το κάνουμε, όλο και κάτι περισσότερο θα μαθαίνετε για αυτό το φοβερό φαινόμενο που λέγεται γυναίκα. Λοιπόν, ο Sky, ως δημοκρατικός σταθμός, αποφάσισε να κάνει μια εκπομπή για γυναίκες μόνο. Έχουμε λοιπόν όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο της εκπομπής να αποτελείται μόνο από γυναίκες συναδέλφους. Εκτός γιατί πώς να το κάνουμε, κάθε κανόνας έχει και μια μικρή, τόσο δα μικρή εξαιρεσούλα και τον αρχισυντάκτη μας που είναι άντρας και είναι ο φίλος μου ο Γιάννης ο Καφάτος. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή μας, διότι κάθε εκπομπή πρέπει να σας πω θα αφιερώνεται και σωστό που και στην αρχή σε γυναίκες μόνον, σήμερα όμως είναι αφιερωμένη στη γυναίκα μάνα, δηλαδή στη γέννηση. Λοιπόν, να σας συστήσω αμέσως μετά το μωρό που είδατε, τις σημερινές μου φίλες, την Ελένη τη Δήμου, την ξέρει όλη η Ελλάδα. Πολλοί όμως, Ελένη μου, μπορεί να μην ξέρουν ότι είσαι μία μαμά και ο γιος σου είναι πόσο? 14 μηνών. 14 μηνών. Η Λίντα η Διαμαντοπούλου είναι 9 μηνών έγκυος, από στιγμή σε στιγμή μπορεί να έχουμε το μωρό. Λίντα μου, να σου ζήσει σε λίγες μέρες, έγινε το μωράκι. Σε λίγες μέρες. Ή σε λίγες ώρες. Πιθανόν. Λοιπόν, και δίπλα μου είναι η κυρία Ζωή Μπαρτζιώτα, γυναικολόγος, γυναίκα γυναικολόγος και μητέρα μιας κόρης. Καλώς ήρθατε όλες. Και αυτό που είδατε το έχετε πάθει, το έχουμε πάθει. Και θέλω να πω στα κορίτσια που μας βλέπουν από το σπίτι ότι κορίτσια όσες δεν τα περάσατε να τα περάσετε, διότι πάσχουμε από υπογεννητικότητα και ό,τι και να πούμε, ένα παιδί είναι ευτυχία. Λοιπόν, Λίντα, φοβάσαι? Αν φοβάμαι τον ντοκετό. Mm-hmm. Τον ντοκετό όχι, αλλά έχω μια περίεργη αγωνία η οποία αυξάνεται όσο πλησιάζει ο καιρός, να δω αν είναι καλά το παιδί. Αυτό. Μόλις δω ότι είναι καλά το παιδί, θα ησυχάσω. Το παιδί είναι κοριτσάκι, νομίζω, από ό,τι μου είπες. Ναι. Είναι κοριτσάκι. Ελένη μου, τι έγινε στο μευτήριο όταν πήγες εσύ να γεννήσεις? Φοβόσουν? Όχι, δεν φοβόμουν. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία στην κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου, διότι εγκατέλειψα τα πάντα. Και ήμουν αγρότησα κανονικά. Δηλαδή, κοιμόμουν πάρα πολύ καλές ώρες, ξύπναγα πολύ νωρίς το πρωί, έβλεπα ήλιο, δέντρα, φύση, ξέρεις, πάρα πολύ όμορφα. Δεν φοβόμουν, απλά με τρόμαζαν λίγο οι συνθήκες. Εννοείς οι συνθήκες στο μευτήριο ή οι συνθήκες της γέννας? Όχι, όχι. Αν πονέσεις, αν δεν πονέσεις και όλα αυτά τα όχι, διάφορα. Όχι, γιατί επειδή ήθελα από την αρχή να κάνω κεσαρική, αλλά και εκ των πραγμάτων θα γινότανε λόγω της θέσης του παιδιού. Δεν φοβόμουν λοιπόν, επειδή ήξερα κάποια διαδικασία, αν θέλεις, που είναι τελείως διαφορετική, όπως θα μας πει και η γιατρός. Όπως θα μας πει και η γιατρός, λοιπόν, η Ζωή, οι συνθήκες για την μάνα που μπαίνει στο μευτήριο να γεννάει και ο ρόλος του μπαμπά. Οι συνθήκες είναι πολύ ωραίες. Τα μευτήρια είναι καλά που έχουμε στην Ελλάδα. Θέλω να μου πεις παρασκήνιο, οι μπαμπάδες τι κάνουνε? Πες μου φοβερό περιστατικό με μπαμπά. Ένα φοβερό που με εντυπωσίασε είναι ότι στη γέννα, αφού είχε γεννήσει μια γυναίκα, βλέποντας το παιδί, το ζήγησε, το γύρισε, το ξανακοίταξε και στο τέλος είπε «θα το πάρω». Καταπληκτικό! Θα το πάρω το παιδί! Λοιπόν, να πάμε σε ένα μευτήριο και να δούμε ένα μωρό να γεννιέται ή πολλά μωρά να γεννιούνται και τι λένε οι ειδικοί. Είναι πολύ όμορφο πράγμα η εγκυμοσύνη. Αισθάνομαι ότι δημιουργώ. Φέρνω κάποιον άνθρωπο στον κόσμο. Ονειρεύομαι γιατί έχω άλλο ένα παιδάκι και μου φαίνονται πάλι καινούρια όλα. Τη ξαναζώ από την αρχή την εγκυμοσύνη. Είναι ένα θαύμα. Κάτι που δεν νομίζω ότι θα μπορέσω ποτέ στη ζωή μου να το περιγράψω με λόγια. Τα περισσότερα παιδιά που γεννιούνται είναι αγόρια ή κορίτσια? Μάλλον τα περισσότερα είναι κορίτσια. Εσείς έχετε παιδιά? Έχω δύο, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Πώς αισθάνεστε που έρχεστε σε καθημερινή επαφή με τα μωρά? Κάθε μέρα σαν να είναι μια καινούργια μέρα. Αισθάνεται ευτυχισμένη που
ένας πόθος της που είναι το παιδί έχει γίνει πραγματικότητα, αλλά έχει και αγωνία και για την κατάσταση της υγείας του παιδιού της. Γι' αυτό είναι χαρακτηριστικό ότι στις περισσότερες γυναίκες, αμέσως μετά το δοκετό, που σου λέμε συγχαρητήρια για να σας ζήσει το παιδάκι σας, η πρώτη τους ερώτηση είναι αν είναι καλά το παιδί. Ο πατέρας οπωσδήποτε έχει μεγαλύτερη αγωνία και αυτό το διαπιστώνουμε από τα σαλόνια που κάθονται έξω και είναι πράγματι μεγαλύτερη αγωνία και μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια περισσότερο ενδιαφέρονται βεβαίως και για το παιδί τους, αλλά οι περισσότεροι μας λένε πώς είναι η γυναίκα μου. Λοιπόν, φοβερά πράγματα ακούω, κορίτσια, από την Ελένη Δήμου κυρίως, που είναι δίπλα μου όταν βλέπει τα βίντεο. Λέει ψυχούλια μου, γλυκάκια μου, παιδιά μου. Είναι καταπληκτικό αυτό, της έλεγα. Ναι. Θα αισθανθεί μοναδικά. Εσύ το ξέρεις. Εγώ το ξέρω, ναι. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Έτσι δημιουργία, είναι. Δημιουργία, δηλαδή. Έτσι είναι, δηλαδή σε έχουμε πείσει, δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι δημιουργία. Η γυναίκα εκεί τονίζει το ρόλο της που παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό το πράγμα που λέγεται ζωή. Και δεν ξέρω αν οι μπαμπάδες και γενικώς οι άντρες μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Ζωή, δεν ξέρω εσύ τι λες, που αντιμετωπίζεις και άντρες συναδέλφους και άντρες μπαμπάδες. Στηρίζουν τις γυναίκες τους. Και βέβαια, κατά τη διάρκεια του τοκετού, κάτι που είναι πολύ ωραίο είναι η γυναίκα να βλέπει τη γέννηση του παιδιού, να παίρνει το παιδί αγκαλιά, μετά να κόβεται ο ομφάλιος λόρος. Αυτό το δέσιμο με το παιδί θα το θυμάται μια ζωή. Είναι μοναδικές εμπειρίες. Λίντα, θέλει τον άντρα στον Τίνο, τον Διαμαντόπουλο, μέσα? Θα βγάλει φωτογραφίες του μωρού να γεννιέται? Δεν ξέρω. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αποφασίσει και ο ίδιος ακόμη αν έχει την ψυχραιμία να το κάνει ή όχι. Και δεν έχω αποφασίσει, να σου πω την αλήθεια, γιατί απ' τη μία είναι μια ηθική συμπαράσταση, απ' την άλλη όμως πιστεύω ότι θα έχω περισσότερο το νου μου στον Τίνο παρά στο μωρό και μήπως θα μπερδέψω. Θα σίγουρα στο μωρό, στο εγγυό μου εγώ, αλλά όταν μεγαλώσουν τα μωρά, εμένα ο γιος μου είναι μεγάλος και της ζωής η κόρη, πώς σε φωνάζει η κόρη σου? Μαμά. Εμένα έχει αρχίσει να με λέει Νανά. Εσένα πώς θέλεις να σε φωνάζει? Μ' αρέσει το μαμά. Το μαμά. Μ' αρέσει. Και η Λίντα? Και εμένα μ' αρέσει το μαμά. Να δούμε τι λένε τα παιδάκια για τις μαμάδες τους, όλες μαζί. Νιώθω μια χαρά όταν είμαι κοντά στη μητέρα μου, γιατί με φροντίζει, μας κάνει όλα τα καλά στο σπίτι. Την αγαπάω, τη λατρεύω. Γιατί μου νιώθω πάρα πολύ ωραία. Τι να σας πω. Τι να πω. Τη μαμά την αγαπάω πολύ, γιατί μου φέρεται και αυτή πολύ όμορφα. Μαμά την αγαπώ πάρα πολύ. Ο φροντίς μας κάνει φαγητά, μας αγαπάει, μας πάει βόλτες. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα, γιατί μου φροντίζει, με αγαπάει. Εξαρτώμαι από αυτή. Διάταξη. Γλυκά κορίτσια και τρελά αγόρια, όλοι μια δυνατή παρέα. Και η Ελέν να τραγουδάει. Πάθος για τη ζωή, τα νιάτα, τον έρωτα. Πάθος για τη μουσική. Η Ελέν μιλά κατευθείαν στην καρδιά σας. Ελέν, σήμερα και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα. Τα όμορφα πρόσωπα της σειράς σας τα προσφέρει η Silicol Skin. Silicol Skin. Για λαμπερή, νεανική επιδερμίδα, απαλλαγμένη από σπυράκια και μαύρα στίγματα. Ενοχές. Σε ρωτάω, πες μου. Υπάρχει πιο φυσικό πράγμα από το να αγαπάω εγώ εσένα και εσύ εμένα? Σκέψου, Νίκο, τη μητέρα δεν έχει τίποτα άλλο στον κόσμο από την αγάπη σου. Ένα βήμα πριν από το κενό. Ήλιγκος. Για αυτήν. Για εμένα. Ζωή Λάσκαρη. Αλέκος Αλεξανδράκης. Απόψε δεν μου σε φέρεις. Ήλιγκος. Του Γιάννου Δαλιανίδη. Αυτή την Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Φυσικά στο Sky. Γέλα! Μια προσφορά από το Ava Clear Ultra Lemon. Η διαφορά είναι διάφανη.
Η μαμά είναι πάντα μαμά, αλλά η γυναίκα πού είναι όταν είμαστε στην εγκυμοσύνη. Τη γυναίκα πού τη βάζουμε. Δηλαδή, να σας το ρωτήσω έτσι ευθέως, σεξ γίνεται στην εγκυμοσύνη. Ελένη, είχες πρόβλημα σε αυτό? Εγώ δεν είχα διάθεση. Η Ελένη δεν και είχε πιστεύω διάθεση. Πιστεύω ότι είναι τόσο σπουδαίο αυτό που συμβαίνει, που είναι πάνω από πολλά πράγματα και ειδικότερα πάνω από το σεξ. Η μάνα λοιπόν πάνω από τη γυναίκα για την Ελένη Δήμου, συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Νομίζω ότι σεξ μπορεί να γίνεται και ενδείχνεται. Φτάνει να, η επαφή να γίνεται με προφυλακτικό, διότι το σπέρμα έχει μια χημική ουσία που μπορεί να προκολλήσει την αποβολή ή τον πρώιμο το κετό. Ομολογώ δεν το ήξερα αυτό, το ήξερες Λίντε? Τις προσταγλαντίνες, τις οποίες χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να κάνουμε μια διακοπή ή να ξεκινήσουμε ένα τοκετό. Εγώ δεν το ήξερα, αλλά είναι θέμα διάθεσης πιστεύω. Ούτε εγώ το ήξερα. Και με πάρα πολλές φίλες έτσι που έχω μιλήσει, το ίδιο, δεν είχαν τη διάθεση να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό διαφοροποιείται κατά το διάστημα της εγκυμοσύνης. Γιατί άλλοι είναι στο πρώτο τρίμηνο, στο δεύτερο, στο τέλος της εγκυμοσύνης. Σύμφωνα... Εγώ έχω ακούσει, συγγνώμη που διακόπτω, Ζωή, έχω ακούσει πολλές γυναίκες να θέλουν και ο άντρας να κάνει πίσω, γιατί ο άντρας στη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν μπορεί να δει τη γυναίκα του ως γυναίκα. Αισθάνεται περίεργα. Λίντα. Νομίζω ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, γιατί και από ό,τι έχω διαβάσει είναι ζευγάρια που είναι η καλύτερη τους εποχή και είναι ζευγάρια που είναι η χειρότερη τους εποχή σε αυτό το τομέα. Αλλά πιστεύω ότι από ένα σημείο και μετά είναι λίγο δύσκολο, είναι πρακτικό το θέμα. Ναι, δηλαδή, μετά από είναι θέμα τον 7ο-8ο μήνα, ναι, είναι και πρακτικό το αλλά, θέμα βέβαια. Είναι θέμα διάθεση. Αλλά ο σύζυγος, δεν ξέρω, σε μένα τουλάχιστον είναι, ξέρεις, αλλάζει η σχέση, είναι τόσο τρυφερή, βλέπεις άλλα πράγματα εκείνο το διάστημα. Πώς κάνεις αγόρι και πώς κάνεις κορίτσι? Υπάρχει τρόπος να προγραμματίσεις το παιδί? Υπάρχουν οι πιθανότητες, διότι το γένος του παιδιού το δίνει ο πατέρας. Η γυναίκα πες τα αναγιά στο στόμα σου, ιδέως, ότι το κάνει ο πατέρας. Θα σας δώσω μια συνταγή.